κάνω λάθος, τι έχει γίνει με αυτή την περίπτωση. Δηλαδή, είχε συνεργαστεί, όχι, αλλά ήταν συνεργασίες τους. Όταν ήμουν γύρω στα 16, με είχε προσεγγίσει. Και ήθελε πάρα πολύ να συνεργαστώ μαζί του, με τους πιτσλάξ και λοιπά. Αλλά ήμουν ανήλικη τότε και δεν προχώρησε. Είπα πριν υπογράψω ο πατέρας μου είχε μία ένσταση σε σχέση με όλα αυτά. Δεν προχώρησε ποτέ. Αλλά ήταν μια πολύ ωραία ανάμεση από τον άνθρωπο. Ήταν εξαιρετικός. Επίσης υπάρχει μια ιστορία με το Θοδωράκι. Πείτε την κι αυτή. Που δεν την έχει πει ποτέ. Τέλος πάντων, γιατί εγώ ήμουν λιγάκι στην εφηβεία, ήθελα να βγω, να περάσω καλά. Είχα μια πρόταση να δουλέψω κάποια τραγούδια. Τη άρεσε πολύ το Θοδωράκι, τη άρεσε πάρα πολύ. Έτσι δεν είναι. Του άρεσε, τέλος πάντων, και μου είχε δώσει ένα υλικό δικό του. Αλλά δεν πήγα ποτέ. Γιατί το μυαλό μου δεν ήταν τόσο πολύ εκεί. Ήταν αλλού. Περίμενα τον Άρη Βλαχό. Ήμουνα 15 χρονών. Ήμουνα 15 χρονών και τότε δεν είχα τόσο πολύ. Νίκη, συγγνώμη. Έστω. Δεν ξέρω, αυτά τα περάστε τώρα. Δηλαδή αυτό είναι όχι. Μην το κάνετε. Είναι ντροπή, μπορώ να ντρέπεσαι. Αυτά θέλω εγώ. Εγώ τα θέλω, αλλά ξέρεις τι. Εγώ το αντιλαμβάνομαι για την ηλικία που ήσουν. Συγγνώμη, η αλήθεια είναι ότι δεν είχα και πολύ τη σοβαρότητα και τη συγκέντρωση. Γιατί ήθελα άλλα πράγματα. Ωραία. Τώρα, όσον αφορά στο θέμα που λέμε για το μάνα των ψυχρού, επιστρέφω σε αυτό γιατί ήταν ένα άνθρωπο πολύ τρυφερό. Εγώ ήθελα να πάω. Και το μάνα, βασικά. Ο Μάνος ήταν αυτός που τον αγάπησα, γιατί με φοβερή αθωότητα, σε ένα μικρό κορίτσι, καθαρότητα και τρυφερότητα να την προσεγγίσει. Αλλά δεν έγινε.